1-0 λοιπόν η Μαύρη Θύελλα με τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο να πλασάρει κάτω από τα πόδια του τρατοφύλακα της Κυπαρισίας. Έτσι λοιπόν μπαίνει μπροστά η ομάδα της Καλαμάτας στο σκόρ, στο 11ο λεπτό του αγώνα. Να λοιπόν από νωρίς και σε αυτό το παιχνίδι στην έδρα της η ομάδα της Μαύρης Θύελλας δείχνει τα δόντια της και βέβαια βάζει βάσεις για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Βασίλης Αθανασόπουλος λοιπόν πλάσαρε ψύχρεμα στην έξοδο του τρατοφύλακα της Κυπαρισίας για το 1-0. Πλος και Ζαφύρης. Ενώ στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους σου κάθονται. Για δούμε τώρα τον Τσουλάκο. Ωραία τα κουνάκι, Καλατζή, σουτ, κόντρα, νέο σουτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο. Το σουτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Λαμπρόπουλο. Εδώ κλασική πραγματικά ευκαιρία. Είναι ορισμός της κλασικής ευκαιρίας για την Καλαμάτα, για τη Μαύρη Θύελλα να βάλει ένα δεύτερο τέρμα. Και πάλι ο Βασίλης Αθανασόπουλος θα ήταν ο σκόρερ, αλλά έδειξε εδώ τα ριφλέξ του, έδειξε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες. Καλατζής. Θα δώσει για τον Μπεγέτη. Αυτός θα κάνει ωραία σέντρα. Τσουλάκος στην κεφαλιά και δοκάρει μπάλα. Δοκάρει. Καλατζής. Νέο σουτ. Απομακρύνει η άμυνα. Νέο γύρισμα. Εκεί όπου είναι όμως ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Κυπαρισίας ο Ανδρουτσής και θα απομακρύνει. Να λοιπόν μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την Μαύρη Θύελλα να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα με το δοκάρι από τον Σταύρο τον Τσουλάκο. Είναι προθετική παλιά τώρα για τον Καλατζή. Καλατζής. Θα κρατήσει, θα κάνει και τη σέντρα, κεφαλιά, δεν μπορεί και να την πάρει ο Θανασόπουλος ή τον Τσουλάκος. Έρχεται ο Καλογερόπουλος, θα κάνει νέα σέντρα, απομακρύνει η άμυνα. Τσουλάκος στην εκτέλεση, φεύγει ο Καλατζής. Η μπάλα θα περάσει δίπλα μου από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαμπρόπουλου. Καλογερόπουλος, το καλή ωραία για τον Καλατζή. Πίσω από την πλάτη της άμυνας, θα βγάλει παράλληλη μπαλιά, Τσουλάκος σουτ, δεν είναι καλά το τελείωμά του. Θα δούμε τώρα. Μπαστακός ωραία θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαμπρόπουλου. Παραμένει λοιπόν το Μαύρη Θύελλα Κυπαρισία 1-0. Για να πούμε δύο ακόμα. Θα δικαιούται και να δούμε τώρα τον Αθανασόπουλο μέσα στην περιοχή το κοντρόλ. Τίποτα λέει και ο Αθανασόπουλο, δεν υπάρχει offside. Θα βγάλει παράλληλη παλιά. Δεν θέλω να δοκάρει γκολ! Γκολ με τον Χρήστο Καλατζή! Μόνος του λοιπόν βρέθηκε εκεί μέσα στην μικρή περιοχή το δεύτερο δοκάρι. Λανθασμένη. Η μία απομάκρυνση στην ουσία δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη η παλιά που βγήκε από τα αριστερά από τον Αθανασόπουλο. Αλλά ο Ντιόπ δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Ο οποίος βρέθηκε μόνος του αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε λοιπόν μια πάσα στην ουσία, πάρε βάλε. Πλάσαρε τον Λαμπρόπουλο για το 2-0. 35ο λεπτό του αγώνα. Η Μαύρη Θύελλα εδώ καρπώνεται τις προηγούμενες τις προσπάθειες που ήταν εξαιρετικές. Για να δούμε τώρα όμως τον Αθανασόπουλο, ανάβει το ψαλιδάκι, η μπάλα στα δίχτυα, ένα εντυπωσιακό τέρμα, ένα εντυπωσιακό τέρμα από τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο, ένα γκολ για Όσκαρ. Ανάποδο ψαλιδάκι λοιπόν από τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο, έμεινε ο Λαμπρόπουλος να κοιτάζει την πορεία της μπάλας, η οποία κατευθύνθηκε στην αριστερή του γωνιά και έτσι με δεύτερο προσωπικό τέρμα σήμερα ο Βασίλης τον Αθανασόπουλος κάνει το 3-0 για την Καλαμάτα στο 31ο λεπτό του αγώνα. Έρχεται λοιπόν να εδραιώσει την σημερινή της νίκη, θα πούμε, μπορούμε να το πούμε. Η Μαύρη Θύελλα δεν μπορεί να χάσει μπροστά σε 350 φιλάθλους. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τη Μαύρη Θύελλα να προηγείται με 3-0 έχοντας σκόρερ δις τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο και μια φορά τον Χρήστο τον Καλατζή. Ωραία για τον Λιόλιο από τα αριστερά. Λιόλιος θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί όπου ο Τσουλάκος θα ανοίξει για τον Μπεγέτη το σουτ. Καλό! Λίγο πάνω από την συμβολή των δοχών της εστίας του Λαμπρόπουλου. Τσουλάκος. Θα δώσει ωραία για τον Λιόλιο. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Καλατζή στο σουτ. Η κόντρα κόρνερ. Σαντόπουλος, Ανδρουτσής στο σουτ, καλό, στην αγκαλιά του Κωνσταντακόπουλου, στο 36
ο Χρήστος ο Καλατζής. Και το 3-0 ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Για να δούμε τώρα, Αθανασόπουλος στην κόντρα επίθεση. Ανοίγει, θα προλάβει Μπεγέτη στο σουτ. Η μπάλα όμως θα φύγει αρκετά μέτρα έξω. Λίλος. Λατζή στο σουτ, θα κοντράρει μπάλα στο δοκάρι και Μπεγέτη στο σουτ, νέο δοκάρι, το σουτ από τον Τσουλάκο για ένα πανέμορφο τέρμα, το 4-0 με έναν πραγματικά περιπετειώδη τρόπο για την Μαύρη Θύελλα, καθώς προηγήθηκαν δύο δοκάρια του Χρήστου Καλατζή και του Βασίλη του Μπεγέτη για να έρθει ο Σταύρος ο Τσουλάκος να στείλει την μπάλα με πανέμορφο σουτ στην αριστερή γωνιά της εστίας του Λαμπρόπουλου για ένα πανέμορφο τέρμα πραγματικά και περιπετειώδη τέρμα με τον Σταύρο τον Τσουλάκο να τα έχει κάνει όλα πριν, να έχει δώσει δύο assist, να έχει για γκολ, να έχει πολύ καλή παρουσία. Ήρθε λοιπόν το επιστρέφγασμα αυτής της όλης προσπάθειας με ένα εξαιρετικό τέρμα. Παρά το γεγονός ότι η Καλαμάτα στάθηκε άτυχη στις δύο προηγούμενες στιγμές με το δοκάρι να αντιστερεί τον γκολ, αλλά τελικά ήρθε ο Σταύρος ο Τσουλάκος για το 4-0. Με ένα σκληρό φάουλ, ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ένα σκληρό μαρκάρισμα εδώ.